Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 905 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 5ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβε αυτόν δια να ακούει τον λόγον του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίχτυα. Εμβάς δε εις ένα των πλοίων, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης. Και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς το Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να ψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων προς αυτόν, είπε, «Διδάσκαλε, δι' όλης της νυχτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμε ουδέ. Αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμε τούτο, συνέκλεισε πλήθος ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έλθω να βοηθήσω σε αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι με άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα σου με ταυτούς δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη, τους ιούς του Ζεβεδαίου ήτινε σαν σύντροβοι του Σίμωνος. Και είπε προς το Σίμωνο ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοίαν επί της γην, αφήσατες άπαντα οικολούθησαν αυτόν. Αμήν. Η πρώτη γνωριμία του Πέτρου με τον Ιησού ήταν όταν ξεκίνησε ο Ιησούς το περπάτημά του στη γη. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα, μαθητή του Ιωάννου, τον οποίον προσκάλεσε, και όταν λέμε βρήκε σημαίνει έψαξε, γιατί ο ζητών ευρίσκει. Έψαξε και τον βρήκε. Τον προσκάλεσε. Και ο Ανδρέας αμέσως σκέφτηκε τον αδελφό του, τον Σίμωνα, τον ιό του Ιωνά. Τον πλησίασε και του είπε, «Έλα να δεις, μου φαίνεται ότι βρήκαμε το Μεσσία, αυτόν για τον οποίο λένε οι προφήτες». Και ο Σίμων ξεκίνησε, ο Πέτρος. Και όταν τον είδε ο Κύριος είπε, «Σύ είσαι Σίμων, ο ιός του Ιωνά, σύ όμως θα ονομαστείς Κηφάς, το οποίο ερμηνεύεται Πέτρος». Τον ακολούθησαν μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν φίλοι, σύντροφοι στο ψάρεμα, γείτονες τους ιούς του Ζεβεδαίου, είδαν που έμενε και τον εγκατέλειψαν. Ήταν η πρώτη γνωριμία, η οποία όμως θα έχει συνέχεια. Και η συνέχεια ήλθε εκεί στο ψάρεμα, όταν όλη τη νύχτα ψαρέψανε. Έμπειροι ψαράδες είχαν διαλέξει και τους χρόνους και τους καιρούς. Βγήκαν έξω με τη βεβαιότητα ότι θα πιάσουν ψάρια, αλλά απέτυχαν γιατί είναι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος πάντοτε αποτυγχάνει αν ο Θεός δεν του μιλήσει, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και ενώ βγήκαν έξω και έπλαιναν τα δίχτυα, και όταν τελείωσαν, ο Κύριος δίδασκε εκεί στην παραλία, είδε το πλοίο του Πέτρου και μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα σχεδόν χωρίς να τον ρωτήσει. Αλλά όταν στάθηκε μπροστά του, τον παρακάλεσε και του είπε, πήγαινε λίγο πιο έξω για να γίνει αυτό που πρόκειται να κάνω, να κηρύξω. Και κήρυξε ο Κύριος μας αρκετή ώρα, προς όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα προς τον Πέτρο και προς τον Ιάκωβο και προς τον Ιωάννη. Ήταν οι άνθρωποι τους οποίους βρήκε. Τους βρήκε ότι είναι άνθρωποι που θα τους βοηθήσει, θα τους οδηγήσει και αυτοί θα αποδεχθούν την πρόσκληση της αφιέρωσης. Πρέπει εν τέλει να τα αφήσουν όλα και να τον ακολουθήσουν. Δεν είναι εύκολο,
αλλά τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο στον Πέτρο και τον Ανδρέα να αφήσει την οικογένειά του, το ψαράδικο πλοίο του, τα ψάρια και τα δίχτυα, το επάγγελμά του, τη γειτονιά του και τη δουλειά του. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον, για τον Ανδρέα. Ούτε είναι εύκολο για τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, να αφήσουν τις επιχειρήσεις του πατέρα τους. Αλλά είναι τα κατάλληλα πρόσωπα. Είναι αυτά που τα προετοίμασε ο Θεός. Μέσα στην οικογένειά τους πρώτα-πρώτα. Ύστερα με τον Ιωάννη, τον βαπτιστή και το κήρυγμά του. Και τώρα με το Λόγο του Χριστού. Αφού τέλειωσε το κήρυγμα, στην καρδιά του Πέτρου ενήργησε ο Θεός, γιατί το Λόγος του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που πιστεύουν. Τόσο πολύ ενήργησε που απόλυτα εμπιστεύτηκε τα λόγια του και αυτόν. Και όταν ο Κύριος του είπε κάτι ξαφνικό και απίστευτο, επανήγαγε το πλοίο στα βαθέα και χάλασε τα δίχτυα, έτσι λέει το κείμενο, τα οποία έφτιαξες, έπλυνες, κουλούριασες, έτοιμος για το επόμενο ψάρεμα. Το επόμενο ψάρεμα κάτω τώρα. Όμως αυτό το τώρα είναι απαράδεκτο για την εμπειρία και γνώση των ψαράδων. Και ο Πέτρος είπε, όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε. Είναι δυνατόν να πιάσουμε μέρα μεσημέρι? Αλλά όμως τα λόγια είχαν ενεργήσει δραστικά και αποτελεσματικά στην καρδιά του. Και είπε αυτό το μοναδικό που θέλει ο Θεός να ακούσει. Επί το λόγο σου, επειδή το λες εσύ, όχι επειδή γίνεται, ούτε επειδή ξέρω ότι μπορεί να γίνει, αλλά επειδή το λες εσύ, εγώ θα το κάνω και εσύ θα το εκπληρώσεις. Και πράγματι χάλασε τα δίχτυα και βγήκε έξω. Όσοι έχουν ψαρέψει, έχουν δει ψαράδες όπως εγώ, ξέρουν πόσο επώδυνο είναι να μαζέψεις, να πλύνεις, να ετοιμάσεις τα δίχτυα. Είναι το πιο κουραστικό και η μεγαλύτερη αγκαρία για τους ψαράδες. Τα άλλα όλα έχουν χαρά, να ρίξεις τα δίχτυα. Το μάζεμα, μεγαλύτερη χαρά, ιδίως αν έχει ψαριά. Το φτιάξιμο των δίχτυων είναι η μεγαλύτερη αγκαρία. Και αυτός δέχτηκε έξω από τη λογική του, έξω από τη γνώση του, έξω από την εμπειρία του, έξω από την απόλυτη βεβαιότητά του ότι δεν υπάρχουν ψάρια μέρα μεσημέρι, να υπακούσει στα λόγια του Χριστού. Το αποτέλεσμα ήταν επιτυχία. Να πως ένας άνθρωπος, πως ο άνθρωπος, ο εν γέννη και για κάθε πράγμα αποτυχημένος στο τέλος, γίνεται όχι μόνο επιτυχημένος, αλλά απόλυτα επιτυχημένος. Επανήγαγε το πλοίο, έριξε τα δίχτυα και το πλοίο γέμισε με ψάρια τόσα που πρώτη φορά είδε στα μάτια του. Τόσα που τα δίχτυα του είχαν τόσα ψάρια που όχι μόνο γέμισαν εξ ολοκλήρου το καράβι το δικό του, αλλά γέμισαν εξ ολοκλήρου και το καράβι του Ιάκωβου και του Ιωάννη που ήταν εκεί δίπλα. Και εκεί πήρε την απόφαση. Εκεί κατάλαβε. Εκεί είπε ότι τίποτα δεν αξίζει όσο αυτός και τα λόγια του. Γι' αυτό και αφού κατάλαβε ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο ίδιος, είπε έξελθε αφού έπεσε στα γόνατά του, έξελθε από το πλοίο μου
Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, εσύ είσαι Άγιος. Φοβισμένος, έκθαμβος. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός? Και ο Κύριος του είπε, μη φοβάσαι. Από σήμερα και στο μέλλον θα σε καταστήσω αλιαία ανθρώπων. Όπως επί το λόγο μου γέμισες με τα δίχτυα σου δύο καράβια και δεν χώρεσαν, έτσι μόνο με το λόγο μου θα γεμίζεις τα δίχτυα σου με ψυχές ανθρώπων που δεν θα χωράνε που να τις βάζεις. Και τ' άκουσε αυτό ο Πέτρος, τ' άκουσε και ο Ανδρέας, τ' άκουσε και ο Ιάκωβος, τ' άκουσε και ο Ιωάννης. Έβγαλαν τα καράβια τους έξω και έτσι όπως ήταν γεμάτα τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Τι ωραία απόφαση, απόφαση αφιέρωσης. Εμείς σε ακολουθήσαμε, τα αφήσαμε όλα, είπε κάποτε ο Πέτρος, και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε μας? Και ο Κύριος είπε, εσείς που με ακολουθήσατε και τα αφήσατε όλα, και πατέρα και μητέρα και αδελφούς και αδελφές και χωράφια, και με ακολουθήσατε, εκατονταπλάσια αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού σε κάθε έναν που σήμερα πάρει αυτή τη στερεή απόφαση. Εκατονταπλάσια θα λάβετε τη ζωή αυτή και με τα πάσης βεβαιώστος αιώνια ζωή θα κληρονομήσετε. Και έτσι για 3,5 χρόνια στηριγμένοι στις αποφάσεις, στις επαγγελίες και τις υποσχέσεις του Χριστού, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι μαθητές που τον ακολούθησαν είδαν τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ενέργειες μοναδικές, αλλά είδαν και τη σταύρωση του Χριστού και το θάνατο του Χριστού και την ταφή του Χριστού. Και σκανδαλίστηκαν και διελήθησαν, αλλά όμως είδαν και την Ανάσταση του Χριστού και ξαναμαζεύτηκαν. Δόξα στο Θεό. Αλλά και πάλι έπρεπε να πάρουν μια δεύτερη απόφαση. Τώρα να τον ακολουθήσουν ανεστημένο. Πήραν απόφαση να τον ακολουθήσουν ζωντανό. Αλλά τώρα η δεύτερη απόφαση είναι πιο δύσκολη. Είναι εύκολο να ακολουθείς αυτόν που βλέπεις, αλλά δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις αυτόν που δεν βλέπεις. Είναι εύκολο να ακολουθήσεις αυτόν που βλέπεις και ζεις μαζί του, αλλά δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις αυτόν που δεν βλέπεις, δεν ζεις και έχεις μόνο το λόγο του. Και έτσι εκεί στη λίμνη Γενισαρέτ ο Πέτρος επέστρεψε ξανά στη βάρκα του και στο πλοίο του, λέγοντας υπάγω να ψαρέψω. Αναγεννημένος τώρα, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση της αφιέρωσης. Έχει πιστέψει στην Ανάσταση, έχει δει τον Χριστό ανεστημένο. Του έχει μιλήσει ο Χριστός, τον έχει διδάξει. Του έχει δώσει σώμα και αίμα Χριστού, έχει κάνει την κοινωνία. Αλλά δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση να ακολουθήσει τον ανεστημένο Χριστό όπου αν υπάρχει. Και πρέπει να του ξαναπεί ο Χριστός για μια φορά ακόμη, ακολούθημη. Και πρέπει τώρα όχι όλοι μαζί να τα αφήσουν όλα και να τον ακολουθήσουν, αλλά τώρα πρέπει μόνος του ο καθένας να τα αφήσει όλα και να τον ακολουθήσει. Μέχρι τώρα είχε μάθει στην ομαδική ζωή ο Χριστός και οι μαθητές.
Τώρα πρέπει να μάθει στην προσωπική πορεία ο Χριστός και αυτός. Και πάλι ψάρεψε και πάλι απέτυχε. Και πάλι ο Χριστός βρέθηκε απέναντί του. Και πάλι ο λόγος του Χριστού ακούστηκε. Ρίξε τα δίχτυα στο δεξιά του πλοίου. Και πάλι ο Πέτρος είπε, επί το λόγο σου θα τα ρίξω. Και το ρίξε. Και πάλι γέμισε το πλοίο τους με ψάρια. Αλλά όταν βγήκε έξω, τώρα μια άλλη πρόσκληση. Καινούργια πρόσκληση. Νέα πράγματα στη ζωή του Πέτρου και των άλλων μαθητών. Μ' αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά? Τώρα μια αφιέρωση, όχι περπατήματος, μια αφιέρωση ψυχής, σώματος και πνεύματος. Σίμων ιέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερα από όλα αυτά τα ψάρια, τα καράβια? Ο Πέτρος τον αγαπούσε και τον αγαπούσε πολύ, αλλά δεν τον αγαπούσε έτσι πως ήθελε. Αποκλειστικά αυτόν και μόνο αυτόν. Τον αγαπούσε πολύ όπως όλοι. Όμως τώρα δεν θέλει όπως όλοι. Θέλει μόνο αυτός. Θέλει μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση ο Χριστός με αυτόν. Όχι όλοι μαζί. Εγώ και εσύ. Αφήσατε τσάπαντα, τον ακολουθήσανε. Τώρα θέλει μια άλλη αφιέρωση. Να αφήσει αυτός άπαντα και να τον ακολουθήσει μόνος του. Σε μια μοναχική πορεία. Μια προσωπική σχέση. Πνευματική σχέση. Με τον Χριστό που τώρα βλέπει, αλλά σε λίγο δεν θα βλέπει. Που τώρα τον ακούει, αλλά σε λίγο θα τον ακούει διαφορετικά. Τώρα δεν θα είναι αυτός και ο Χριστός απευθείας. Τώρα θα είναι όπως ήταν. Τώρα θα είναι αυτός και ο Χριστός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Καινούργιο περπάτημα. Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν το ξέρει αυτό ο Πέτρος. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Δεν μπορεί να φανταστεί αυτά που έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Κανένας άνθρωπος, ούτε ο Πέτρος ούτε ο Παύλος. Αλλά ο Χριστός θα του τα διδάξει όταν πάρει απόφαση να τον ακολουθήσει. Και αφού τον ρώτησε 3 φορές αν με αγαπάς, και ο Πέτρος είπε σ' αγαπάω, τότε του αποκάλυψε ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, αλλά και με το θάνατό του, όχι μόνο με τη ζωή του θα δοξάσει τον Χριστό, αλλά και με το θάνατό του. Ακολουθούσε αυτόν και ο Ιωάννης. Και ο Πέτρος με το ίδιο πνεύμα το παλιό είπε σε αυτόν τι θα γίνει. Και ο Κύριος του είπε άστον αυτόν. Τώρα εσύ και εγώ. Αδελφοί, άστον αυτόν. Τώρα εσύ και αυτός. Αυτό είναι το μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Ναι η γυναίκα μας, ναι τα παιδιά μας, ναι οι άντρες σας, ναι ο αδελφός, ναι η αδελφή, ναι οι πρεσβύτεροι, ναι ο ποιμένας, ναι όλοι. Αλλά εσύ και αυτός. Εσύ και αυτός. Και πιο σωστά, αυτός και εσύ. Και εδώ θέλω να σας θυμίσω αυτό και πώς μου το έδειξε ο Θεός πριν κάμποσους μήνες. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Χριστός. Προσευχόμουν βράδυ, ήταν 3 η ώρα περίπου, και είχε βάλει ο Θεός πολύ αγάπη στην καρδιά μου για τον Χριστό. Και ξαφνικά φεύγουν όλα από μπροστά μου και βρίσκεται ο Χριστός μπροστά μου και το σώμα μου. Και μου λέει ο Κύριος, τι είναι αυτό? Και λέω, Κύριε, το σώμα μου. Και μου λέει, όχι. Είναι το καράβι μέσα στο οποίο κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Και καθόμουν και το σκεφτόμουν και είπα, πράγματι, μέσα σε αυτό το σώμα γεννήθηκα, ζω και θα τελειώσω μέσα σε αυτό το σώμα.
Πέρασα από τρικυμίες, αλλά πέρασα και από μπουνάτσες. Πέρασα δύσκολα, αλλά πέρασα και εύκολα. Και είπα, αμήν Κύριε, αλήθεια είναι. Και μου λέει, ποιος κατοικεί σε αυτό το σώμα. Συγγνώμη, ποιος είναι σε αυτό το καράβι. Σκέφτηκα και είπα, εγώ μόνος μου, κανένας άλλος. Και ξαφνικά σκέφτομαι και λέω, και εσύ Κύριε. Και μου λέει, αμήν, εσύ και εγώ μόνο. Και συνεχίζει. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Εσύ. Και όταν χρειάζεσαι βοήθεια, μου φωνάζεις? Και είπα, πω, έτσι είναι Χριστέ μου. Έλεγα μέσα μου και στενοχωριόμουν. Εγώ κάνω ό,τι θέλω και όποτε δεν τα καταφέρω, λέω, Χριστέ μου, βοήθα με. Και μετά συνεχίζει, ή εσύ. Και μου δίνεις εντολές τι να κάνω. Λέω, ναι Κύριε. Και η θλίψη μου έγινε απερίγραπτη. Λέω, έτσι είναι. Και συνεχίζει, ή εγώ και εσύ με ακολουθείς. Και είπα, Κύριε, έτσι θέλω. Κλαίγοντας από τη θλίψη και τον πόνο στην καρδιά μου, Κύριε, έτσι θέλω. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και μου είπε, να το ζητάς. Να μου το ζητάς. Και μάλιστα επιλέξει, να μου το ζητήσεις. Και τώρα κατάλαβα ότι, σήμερα το κατάλαβα, ότι αυτό το να μου το ζητήσεις είναι η ευχή μας, η υπόσχεσή μας και η αφιέρωσή μας. Και μάλιστα επειδή το καταλάβαινα, έλεγα μέχρι τότε να μου το ζητάς. Αλλά δεν μου είχε πει να μου το ζητάς, να μου το ζητήσεις. Σήμερα κατάλαβα. Σήμερα αδερφοί, να του το ζητήσουμε όλοι μας. Αλλά να του το ζητήσουμε με υπόσχεση αφιέρωσης. Με αποκλειστικότητα. Αυτός και εσύ. Αυτός και εγώ. Αυτός θα γίνει, δίνει εντολές. Και εσύ θα υποτάσσεσαι και θα ακολουθείς. Γι' αυτό και του Ιωάννη τι του είπε? Άστον αυτόν, ναι. Τι σε νοιάζει εσένα, τι θα κάνω εγώ με αυτόν, ναι. Εσύ ακολούθησε εμένα. Και ο Πέτρος τα άφησε όλα και τον ακολούθησε. Και έτσι μπήκε μέσα στην υπόσχεση του Θεού. Θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και έτσι και έγινε. Ανελήφθη ο Χριστός. Δεν τον έβλεπαν πια. Δεν θα τον ξαναέβλεπαν. Και όλοι μαζί βρέθηκαν εκεί στο Ανώι την ημέρα της Πεντηκοστής. 10 μέρες περίμεναν να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε. Και ο Χριστός βάφτισε όλους με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Και πάλι έμειναν όλοι μαζί. Αλλά ο Χριστός θέλει κάθε έναν μόνο του. Και έτσι συνέλαβαν τον Πέτρο. Φώνευσαν τον Ιάκωβο. Και αποφάσισε ο Ηρώδης να φωνεύσει και τον Πέτρο. Και εκεί που ήταν μόνος του, έστειλε ο Χριστός άγγελο και τον ελευθέρωσε. Και όταν βγήκε, πήγε και συνάντησε τους αδερφούς του. Και αυτού τους ομολόγησε και χάρηκαν. Λέει η Γραφή, εξήλθε και τώρα θα περπατήσει μόνος του. Μόνος του. Μόνος του, διοικούμενος από το Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Μόνος του περπάτησε ο Πέτρος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Μόνος του περπάτησε ο Παύλος και το λέει, στα δεσμά μου όλοι με εγκατέλειψαν. Κανένας δεν ήρθε κοντά μου. Ένιωσε και αυτός τη μοναξιά και την εγκατάλειψη. Και αυτό είναι χάρις Θεού. Όταν νιώθεις τη μοναξιά και την εγκατάλειψη,
και είπε: «Δεν μου παρεστάθη κανένας άλλος στα δεσμά μου παρά μόνο ο Χριστός». Γιατί ο Χριστός θέλει τη μοναξιά σου, θέλει εσένα, αν εσύ θέλεις το Χριστό. Αλληλούια. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ο πόνος, η θλίψη μέσα από τη δοκιμασία, η αποτυχία. Και ο άλλος τρόπος είναι η διδασκαλία και η εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Σήμερα να εκλέξουμε, αδελφοί, να εκλέξουμε με τη βεβαιότητα ότι δεν εκλέξαμε εμείς τον Χριστό, αλλά ο Χριστός εξέλεξε εμάς. Αν σήμερα είσαι εδώ, αν ο Λόγος του Θεού δόθηκε στην καρδιά σου και κατοικεί στην καρδιά σου, αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου και σε έκαμε ο Θεός ναόν του Θεού, αν το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, μάθε μόνο σου. Βεβαίως θα αγαπάμε τις γυναίκες μας, θα τις φροντίζουμε, θα τις περιθάλπτουμε, αλλά στη σχέση μας με τον Χριστό είμαστε και θα είμαστε και πρέπει να είμαστε πάντα μόνοι μας. Καλύτερα λοιπόν εγκατάλειψης αφεαυτού με τη διδασκαλία και την ουθεσία του Λόγου του Θεού, παρά εγκατάλειψης απ' έξω με τη δοκιμασία και την παιδεία του Κυρίου. Σήμερα λοιπόν να εκλέξουμε καθένας από μας τη δική μας μοναξιά με τον Χριστό, τη δική μας μοναξιά μέσα στο Λόγο του Θεού, τη δική μας μοναξιά μέσα στο ταμείο μας, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τη δική μας μοναξιά μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στην αποστολή μας, τη δική μας μοναξιά που έχει να κάνει μόνο με την προσωπική μας σχέση με το φίλο μας, τον αδελφό μας, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Σώτος. Αμήν.